Μάθημά μας από την επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους. Είμαστε στη σελίδα 1019, κεφάλαιον γιώτα σίγμα τάφ, 16 κεφάλαιο. Σελίς 1019, κεφάλαιο γιώτα σίγμα τάφ. Περί δε της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω κάνετε κι εσείς. Κατά την πρώτη της εβδομάδος, έκαστος ημών, ας εναποθέτει παρεαυτό θησαυρίζων ό,τι ανευπορεί, ώστε όταν έλθω να μη συνάγονται τότε συνεισφορέ. Και όταν έλθω, ο οποίος εγκρίνεται, δια επιστολής τούτους θέλω πέμψη δια να φέρωση την δωρεάν σας εις Ιερουσαλήμ. Και αν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω συνελθήμετε μου. Θέλω δε ελθεί προς εσάς, αφού διέλθω τη Μακεδονία, διότι τη Μακεδονία διέρχομαι, και ίσως θέλω παραμείνει πλησίον σας ή και παραχυμάσει, δια να με προπέμψετε εσείς όπου ανυπάγω. Διότι δεν θέλω να σας είδω τώρα εν παρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρόν τεινά, εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο. Θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής, διότι νύχθη εις εμέ θύρα μεγάλη και ενεργητική και πολύ η εναντίη. Και όταν έλθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ. Μη δεις λοιπόν ας μη εξουθενήσει αυτόν, προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη, δια να έλθει προς εμέ, διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Περέ δε του αδελφού Απολλώ παρεκάλεσε αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών, και δεν ήθελε παντάπαση να έλθει τώρα. Θέλει όμως ελθεί όταν ευκαιρίσει. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, αδρίζεστε και ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, εξεύρετε την οικία του Στεφανά ότι είναι απαρχή της Αχαΐας και αφιέρωσεν εαυτούς εις την διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε κι εσείς τους θείους τους και εις πάντα τον συνεργούντα και κοπιώντα. Χαίρονται δια την έλευση του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλλειψή σας ούτε ανεπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας. Τιμάτε λοιπόν τους θείους τους, σας ασπάζονται εκκλησία της Ασίας, σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μετά τις κατοίκων αυτών εκκλησίας. Σας ασπάζονται οι αδελφοί πάτες, ασπάστε αλλήλους εν Φιλήματι Αγίω. Ο δε ασπασμός εγγράφει με την χείρα νεμού του Παύλου. Ώστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ας είναι ανάθεμα μαράν αθά. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ή με θυμών. Η αγάπη μου με τα πάντων ημών, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Τελειώνοντας λοιπόν την επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται, με παράκληση θα τολμούσα να πω, και στις χρίες της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, στις ανάγκες, άνθρωποι δηλαδή βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία. Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους, πάντως στην Ιερουσαλήμ υπάρχουν πολύ φτωχοί άνθρωποι. Και ο Απόστολος Παύλος μεριμνά ιδιαιτέρως από όπου και αν περνάει και ιδιαίτερα από τις εκκλησίες που ο Θεός τον έχει χρησιμοποιήσει να ζητάει βοήθεια για την εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, το πρώτο που προτείνει είναι τάξεις και ευσχημοσύνη. Γι' αυτό, όπως διέταξα λέει και στις εκκλησίες της Γαλατίας, όχι μόνο σε εσάς, δεν επιβαρύνει μία εκκλησία, αλλά όλους και από όλους ζητάει. Από όλους τους έχοντες. Όπως διέταξα και είναι ωραία η έκφραση διέταξα, δείχνει, αποδεικνύει την εξουσία και πώς τη χρησιμοποιεί. Θα δούμε ότι έχει εξουσία ο Παύλος, αλλά τη χρησιμοποιεί σπανίως. Μία από τις φορές αυτές είναι όταν διατάζει για βοήθεια της Εκκλησίας, που σημαίνει ότι είναι ανάγκη στους αδελφούς της Εκκλησίας να έχουν αυτή την αγαθή πρόθεση να βοηθάνε αδελφούς σε οποιαδήποτε εκκλησία άλλη. Αδελφούς σε οποιαδήποτε εκκλησία. Σας διέταξα λοιπόν κατά την πρώτη μέρα της εβδομάδος κάθε ένας από εσάς, όχι ένας, δύο, τρεις, όλοι σας, έκαστος, όλοι σας από εσάς
να εναποθέτει παρεαυτό θησαυρίζον ό,τι ανεβοδούται, ό,τι ανευπορεί. Όχι πέραν των δυνάμεών του, αλλά ό,τι έχει δυνατότητα. Αλλά όλοι, που σημαίνει κατά τη δυνατότητα εικάστου, όλοι μας, όλοι τους, όλοι οι χριστιανοί έχουν την ευθύνη αυτή να συμπαρίστανται και να βοηθούν τις ανάγκες των φτωχών της Εκκλησίας, των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε ανάμεσά σας. Δεν θα υπάρξει καιρός που δεν θα υπάρχουν. Της Εκκλησίας τους ανθρώπους έχουμε υποχρέωση, είναι διαταγή. Ελάχιστες είναι οι διαταγές που υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού. Μία από αυτές τις διαταγές είναι η βοήθεια που πρέπει όλοι μας ανεξαιρέτως, δηλαδή χωρίς καμία εξαίρεση, να συνεισφέρουμε, αλλά πάντοτε κατά τη δυνατότητα εκάστου. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη κατά τη δυνατότητα εκάστου με τάξη και ευσχημοσύνη, όπως όλα γίνονται μέσα στην Εκκλησία, να συγκεντρώνονται τα χρήματα και για τις ανάγκες της Εκκλησίας, και δεύτερον κατά την προαίρεση της καρδίας εκάστου. Δηλαδή αυτό το οποίο ο Θεός διατάζει είναι ότι όλοι θα προσφέρουμε ό,τι μπορούμε πρώτον και ό,τι θέλουμε δεύτερον, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος παρακολουθεί τη σκέψη μας. Γιατί λέει ο Απόστολος Ιωάννης σε ένα σημείο, όποιος όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα αυτού επ' αυτού, πόση αγάπη του Θεού μένει σε αυτόν, δεν μένει. Αν κάποιος έχει τη δυνατότητα και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του, η αγάπη του Θεού δεν μένει σε αυτόν. Γιατί αυτός δεν έχει αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι το κίνητρο για να προσφέρουμε κατά την διαταγή του Κυρίου για τις ανάγκες των αδελφών μας. Πάντοτε, όχι με δέκατα, τα οποία έχουν καταργηθεί στην Καινή Διαθήκη, αλλά ό,τι ανευπορεί, ό,τι μπορεί, πρώτον και κατά την προαίρεση της καρδίας εκάστου και ό,τι θέλει. Γνωρίζοντας, επαναλαμβάνω με τα πάση βεβαιότητος, ότι ο Θεός παρακολουθεί προσεκτικά τις κινήσεις μας, τουλάχιστον πάνω σε αυτό το θέμα, αν και σε όλα τα ζητήματά μας, αλλά τουλάχιστον πάνω σε αυτό το θέμα, για να δει τα σπλάχνα μας. Να δει την αγάπη μας, και ανάλογα με την αγάπη που έχουμε, και η αγάπη του Θεού μένει επάνω μας. Όπως λέει, μην κρίνετε για να μην κριθείτε, έτσι και όποιος δεν προσφέρει, λιγοστεύει από ό,τι φαίνεται η αγάπη του Θεού επάνω του. Η ενέργεια της αγάπης του Θεού επάνω του. Τρία εδάφια. Και όταν έλθω, και εδώ είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό, και όταν έλθω, οποίους εσείς εγκρίνετε, και το κόμμα είναι στο εγκρίνετε, όχι όποιους εγώ πω, εσείς θα διαλέξετε. Δεν λέει δώστε μου εμένα για να τα πάω. Έχει αυτή την ιδιαίτερη λεπτότητα που ο Θεός θέλει και οδηγεί μέσα από το Λόγο Του, να μην χρησιμοποιούμε τον εαυτό μας για να μεταφέρουμε, για να προσφέρουμε φανερά, αλλά να χρησιμοποιούμε αυτούς που η Εκκλησία εκλέξει. Το ξαναδιαβάζω. Και όταν έλθω, όποιους εσείς εγκρίνετε, τότε εγώ δια επιστολής αυτούς θα στείλω να φέρουν τη δωρεά σας εις την Ιερουσαλήμ. Εγώ με επιστολή θα στείλω αυτούς που εσείς θα εγκρίνετε, δεν θα τα δώσετε εμένα να τα πάω, αλλά αυτούς που εσείς θα εγκρίνετε θα τα δώσετε, θα μου τους ενημερώσετε ποιοι είναι και εγώ θα τους αποστείλω δι' επιστολής
στα Ιεροσόλυμα για να τους δεχτούν. Είναι καταπληκτικός, αδελφοί, ο λόγος του Θεού στη λεπτότητα και στην καθαρότητα. Και συνεχίζει. Και αν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θα έρθουν και αυτοί μαζί μου. Αν είναι άξιο, αν επιτρέψει ο Θεός να πάω εγώ. Αυτό τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν θα πάω. Καλά δεν κάνει σχεδιασμό ο Παύλος, προγραμματισμό των ταξιδιών του? Κανένα. Εμπιστεύεται απολύτως το Θεό. Δεν ξέρει πού θα πάει, πώς θα πάει, πότε θα πάει, τι θα γίνει, τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν θα πάω στα Ιεροσόλυμα. Αν επιτρέψει ο Θεός και πάω, τότε θα έρθουν μαζί μου. Θέλω δε ελθεί και προς εσάς, αφού διέλθω τη Μακεδονία, διότι τώρα διέρχομαι τη Μακεδονία. Και ίσως, πάλι η ίδια αμφιβολία για το μέλλον του, για τη ζωή του, για το πρόγραμμά του. Και ίσως παραμείνω πλησίον σας. Μπορεί να έλθω και μπορεί να παραμείνω, αν το επιτρέψει ο Θεός. Δεν θα πάω επειδή έτσι έχω προγραμματίσει. Δεν θα πάω έτσι επειδή έτσι θέλω. Δεν θα πάω επειδή έτσι αποφάσισα. Ίσως θα παραμείνω μαζί σας, ή ακόμη ίσως και παραχυμάσω μαζί σας. Είμαι στη Μακεδονία τώρα, ξέρω ότι πρέπει να κατέβω προς τα κάτω, δεν ξέρω που θα πάω, δεν ξέρω που θα μείνω, ίσως μείνω, ίσως και περάσω και το χειμώνα μαζί σας, για να με προπέμψετε εσείς όπου και αν υπάγω, που δεν ξέρω που θα πάω. Όμορφη ζωή του χριστιανού. Δεν κοιτάζει, αδελφοί αγαπητοί, τίποτα άλλο παρά εξητώντας από τον Θεό, εξετάζει την οδηγία του Θεού. Έχει αφαιθεί στα χέρια του Θεού και στην προσωπική του ζωή και στην εκκλησιαστική του ζωή, στο έργο του Θεού, και θα τολμούσα να πω και στην επαγγελματική του ζωή, γιατί ο Παύλος ήταν αυτός που δίδαξε μέσα από το Ευαγγέλιο, ο Χριστός δίδαξε μέσω του Παύλου, μέσα από το Ευαγγέλιο, να δουλεύουμε με τα χέρια μας για να φροντίζουμε τη ζωή μας και να μην περιμένουμε από τους άλλους, ούτε από την Εκκλησία, παρά μόνο από το Θεό. Είναι ωραίο περπάτημα πίστεως. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος τι λέει, θέλοντας να περιγράψει το τρομερό σφάλμα των ανθρώπων που προγραμματίζουν, λέγοντας: «Έλθετε τώρα οι λέγοντες σήμερον ή αύριον, θα πάμε εις ταύτην την πόλη, θα κάνουμε εκείνον έναν χρόνο, θα εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε», οι οποίοι δεν εξεύρεται το μέλλον της αύριον. Αυτό θα κάνω, εκεί θα πάω, έτσι θα το κάνω και θα έχω αυτά τα ωραία αποτελέσματα. Εξετάζει το συμφέρον του, αλλά με το δικό του μυαλό που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί το μυαλό μας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνει τίποτα? Γιατί βλέπει μόνο αυτά που είναι μπροστά. Όμως όλα εξαρτώνται από αυτά που είναι πίσω. Είτε στο μέλλον, είτε πίσω από τους στίχους. Είτε πίσω από αυτό το οποίο βλέπουμε. Όλα εξαρτώνται δηλαδή από το Θεό. Ο προγραμματισμός, το ενδιαφέρον για το συμφέρον μας και ο υπολογισμός του συμφέροντος μας θα μας οδηγήσει πάντοτε, ακούστε, πάντοτε σε αδιέξοδα. Πάντοτε σε αδιέξοδα. Και όσο πιο πολύ είναι η επιθυμία κέρδους, τόσο πιο τραγικά θα είναι τα δυσάρεστα αποτελέσματα και το αδιέξοδο. Ο χριστιανός περπατάει ήσυχος σαν το φίδι και απλώς σαν το περιστέρι. Και έχει εμπιστευθεί απολύτως, γι' αυτό και λέγεται πιστός. Γιατί έχει εμπιστευθεί απολύτως το θέλημα του Θεού. Παντού,
Δηλαδή κισμέτ, όχι βέβαια. Τι θα κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Αλλά χωρίς να στηρίζουμε τη ζωή μας σε αυτά που μας αρέσουν, σε αυτά που θέλουμε ή σε αυτά που λογαριάζουμε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος? Ποιος είναι ο σοφός αυτός άνθρωπος που γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων και δεν κάνει ποτέ λάθος? Ένας είναι. Αυτός που περπατάει διαπίστεως πάνω στα ίχνη του Χριστού. Γιατί? Γιατί βλέπω αυτό και μ' αρέσει πάρα πολύ και το θέλω. Μ' αρέσει. Το αποφασίζω. Θα έρθω σε αδιέξοδο. Θα κάνω τραγικό λάθος. Εκτός και αν πάω στο Θεό και του πω, Κυρία, το βλέπεις αυτό? Αυτό μ' αρέσει εμένα. Εσένα τι σ' αρέσει? Για να αφήσω το Θεό να μου αποκαλύψει, να μου φανερώσει, να με οδηγήσει με το λόγο του, με αποκάλυψη, με περιστάσεις της ζωής, με περιπτώσεις της ζωής, σε αυτό που αρέσει σε αυτόν. Και τότε θα είναι η απόλυτη επιτυχία η δική μου. Τότε, μόνο τότε θα είναι η απόλυτη επιτυχία η δική μου. Μετά η δεύτερη απόφαση είναι θέλω, το θέλω πολύ, το θέλω, το θέλω. Έτσι μου λέγει ο Ντίνος όταν ήταν μικρός. Και του έλεγα, παιδί μου, δεν θα περπατάμε με τι θέλεις, θα περπατάμε με τι θέλει ο Θεός. Δεν μπορούσε να το καταλάβει, ήταν νέος. Αλλά περνώντας τα χρόνια το κατάλαβε. Δεν είναι τι θέλουμε. Μπορεί να θέλω πράγματι, η επιθυμία της καρδιάς να το θέλει πολύ. Πριν όμως αποφασίσεις να πάρεις αυτό που θέλεις, πας να προσευχηθείς. Επίσης, Χριστέ μου, εγώ θέλω αυτό. Εσύ τι θέλεις, και να περιμένεις. Εξάπαντος ο Θεός θα έρθει να αλλάξει, να διαμορφώσει, να δημιουργήσει καινούργιες καταστάσεις και να σου φέρει ένα άλλο που όταν το δεις θα πεις, πω, κοίτα τι ήθελα και κοίτα τι είχε ετοιμάσει ο Θεός για μένα. Αλλά δυστυχώς το βλέπουμε κατόπιν εορτής και την πληρώνουμε. Με δαπάσεις βεβαιότητας την πληρώνουμε. Και το τρίτο είναι υπολογίζω, λογαριάζω, μετράω. Ένα και ένα κάνουν δύο. Κάνω budget, κάνω προγραμματισμό που λένε οι εταιρείες. Αυτή ήταν η δουλειά μου εμένα. Αλλά κάνε τους υπολογισμούς σου. Πράγματι υπολόγισε, σκέψου να δεις τι είναι αυτό. Ζήτα και φώτιση από το Θεό να σε φωτίσει να σκεφτείς. Αλλά πριν αποφασίσεις, αυτό που λογάριασες και υπολόγισες, πήγαινε το στο Θεό. Κύριε, κοίταξε, εγώ υπολόγισα ότι αυτό είναι καλό για μένα, για την οικογένειά μου, για την Εκκλησία του Χριστού. Εσύ τι λογαριάζεις? Και περίμενε. Και με τα πάσης βεβαιότητος θα έρθει ο Θεός, θα δημιουργήσει, θα διαμορφώσει, θα αλλάξει τις καταστάσεις και θα σου φέρει ένα καινούριο υπολογισμό ουράνιο που θα ευχαριστήσεις τον Θεό που δεν ακολούθησες τη δική σου γνώμη. Έτσι περπατάει ο Παύλος, έτσι περπατάει ο χριστιανός. Έτσι. Και σκεφτόμαστε και μας αρέσουνε και θέλουμε και πράγματα και λογαριάζουμε τα πράγματα, αλλά πάντοτε τα θέτουμε κάτω από την κρίση του Θεού. Και ο Θεός τα διαμορφώνει όπως θέλει. Διαβάζω 7 εδάφιο. Διότι δεν θέλω να σας είδω για λίγο, αλλά ελπίζω, γιατί σας αγαπάω, αλλά δεν είναι τι θέλω, είναι τι θέλει ο Θεός. Εγώ σας αγαπάω, εγώ θέλω να παραχυμάσω μαζί σας. Θέλω να σας δω, να σας ευχαριστηθώ. Και ελπίζω όμως να μείνω πλησίω σας κάποιον καιρόν, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Τι ωραία λογική και απλή. Χριστιανός, λέγαμε προχτές, περπατάει με απλότητα. Με απλότητα σωθήκαμε. Με απλότητα σωθήκαμε. Με αυτή την απλότητα περπατάμε κιόλας για να διατηρηθούμε μέχρι το τέλος. Δηλαδή, κάποιος μας είπε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί. Είναι ζωντανός. Και αν εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου και επικαλεστείς το όνομά του, θα σε σώσει απ' όλα. Απ' όλα, απ' όλα. Και από τις αμαρτίες και από τα λάθη και από τα πάθη και από τα προβλήματα, απ' όλα θα σε σώσει.
και θα γράψει το όνομά σου και στο βιβλίο της ζωής. Και με αυτή την απλότητα που το ακούσαμε, με την ίδια απλότητα πιστέψαμε και δοκιμάσαμε. Και είδαμε αλλαγή, άλλαξε η ζωή μας. Αναγεννηθήκαμε. Άλλαξε η καρδιά μας, άλλαξε το σώμα μας, άλλαξε το πνεύμα μας. Γίναμε νέα οι άνθρωποι, νέα κτίσματα. Τώρα όμως και με την ίδια απλότητα θα πρέπει να προχωρούμε. Την απλότητα της πίστεως. Η πίστη δεν είναι δύναμη. Υπάρχει δύναμη πίστεως. Αλλά αυτή η πίστη για την οποία μιλάμε τώρα είναι η απλότητα του χριστιανού. Μας είπανε ότι ναι, οι αμαρτίες σας συγχωρήθηκαν, αλλά πρέπει τώρα να σωθείς. Γι' αυτό πρέπει να βαφτιστείς εν ύδατη, σιγά. Να μπω εγώ μέσα στην κολυμπήθρα, είχα πει εγώ. Να φορέσω αυτή την κελεμπία. Αλλά έλα μου την αναγκαίο για τη σωτηρία σου. Και το πίστεψα. Και βαφτίστηκα στο όνομα του Χριστού και συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μου. Φόρεσα άλλο σώμα. Πάει το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Και στη συνέχεια μου είπανε τώρα, άκουσε, ο Χριστός βαφτίζει με πνευμάγιο. Σιγά θα βαφτίσει εμένα. Εγώ είμαι αμαρτωλός, εγώ είμαι άχρηστος, εγώ είμαι μικρός, εγώ είμαι καινούριος. Εσένα θα βαφτίσει. Γιατί για όλους είναι. Δεν το δοκιμάζω κι αυτό. Είπα, Χριστέ μου, βάφτισε με πνευμάγιο και ήρθε και με βάφτισε. Αλλά η ζωή μας έτσι πάει τώρα. Με την ίδια απλότητα θα φτάσουμε στον ουρανό. Ο Χριστιανός δεν είναι πολύπλοκος, δεν φιλοσοφεί, δεν υποψιάζεται, δεν πονηρεύεται. Είναι αγαθός, είναι πρόβατο και μη γέννη το να χάσουμε την προβατική μας ιδιότητα. Να κατσικίζουμε. Μη γέννητο. Το πρόβατο δεν κάνει τίποτα άλλο. Πίσω από τον ποιμένα του πάει και κρύβεται. Δεν ξέρει να πάει να πιει νερό. Ο ποιμένας του θα το πάει. Δεν ξέρει να πάει να βρει βοσκές φλοερές. Ο ποιμένας του θα το πάει. Δεν ξέρει όταν κάνει κρύο που πρέπει να πάει. Ο ποιμένας του θα το κατεβάσει κάτω. Και δεν ξέρει όταν κάνει ζέστη τι πρέπει να κάνει. Ο ποιμένας του θα το πάει στο βουνό απάνω. Το πρόβατο τι έχει, αγαπάει τον ποιμένα του. Ακούει τη φωνή του και τον ακολουθεί. Ακούει τη φωνή του. Είναι ανάγκη να ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Να εξητούμε για να την ακούσουμε τη φωνή του. Και να περιμένουμε να μας μιλήσει όποτε αυτός θέλει, όχι εδώ και τώρα. Μίλησε μου Κύριε, οδήγησε με, δημιούργησε τις καταστάσεις. Και να περιμένουμε με υπομονή να δούμε πού πάει το πλοίο. Πού το πάει ο Χριστός. Κάπου το πάει, κάπου πάει τη ζωή σου, τη ζωή μου. Κάπου την πάει. Θυμηθείτε, όταν το πλοίο που οδηγούσε τον Παύλο έπεσε στην τρικυμία την τρομακτική, φεύγοντας από την Κρήτη, ο Θεός οδήγησε το πλοίο του Παύλου και το έφτασε πού, στη Μάλτα. Η Μάλτα είναι μια κουκιδίτσα. Μέσα σε όλη τη Μεσόγειο μια κουκιδίτσα. Αλλά ο Θεός εκεί ήθελε να το πάει το πλοίο. Εκεί το πλοίο από μόνο του δεν θα πήγαινε ποτέ. Θα πήγαινε κατευθείαν στη Ρώμη. Έλα όμως που είχε λαό πολύ στη Μάλτα για σωτηρία. Έλα όμως που έπρεπε, γιατί είχε κλείσει ραντεβού ο Θεός στον Παύλο με τους κατοίκους της Μάλτας για σωτηρία. Έπρεπε, και αυτό το έπρεπε τι σημαίνει. Ταλαιπωρία, κόπος. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να περάσει από τη Σιχάρ και έφτασε και κοπιακός και διψασμένος. Εάν ο Θεός πρέπει να σε πάει από εκεί, γιατί εσύ να πας από εδώ. Δεν θα βρεις κλειστές πόρτες. Εδώ έχει τις ανοιχτές πόρτες. Να αφήνουμε λοιπόν το Θεό αδερφοί, να μας οδηγεί, να μας κατευθύνει. Θα τολμήσω να πω και ο Θεός να με συγχωρέσει. Ότι από την πρώτη στιγμή το είχα καταλάβει αυτό και ζήσα έτσι και εγώ και η οικογένειά μου. Θυμάμαι όταν άλλαξα τη δουλειά από την Ήβη, τέλος πάντων από μία βιομηχανία, μου κάνανε μία πρόταση με πολλά λεφτά και άλλη μία πρόταση με τα μισά λεφτά. Και δεν είπα βέβαια θα πάω εκεί που είναι τα διπλάσια, ούτε καν το συζήτησα. Φωνάζω την Άννα, δεν θυμάμαι αν φώναξα και τα παιδιά, συνήθως φώναζα και τα παιδιά, ήταν και μικρά, φώναξα την Άννα, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε, ζητήσαμε οδηγία από το Θεό και ο Θεός με διάφορους τρόπους, πολλές φορές, μας οδήγησε στα μισά λεφτά
Έλα όμως που εκεί με ευλόγησε ο Θεός. Μας ευλόγησε σαν οικογένεια. Μη βιαζόμαστε, αδερφοί. Ό,τι και να κάνουμε έτσι πως κατεβαίνει το κεφάλι μας, έστω και αν προσευχόμαστε και δεν το έχουμε εμπιστευτεί στο Θεό, θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Χρειαζόμαστε υπομονή ιδίως, ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες που καιρή είναι κακή. Να περπατάμε με σοφία από το Θεό. Όχι όπως μας αρέσει, ούτε όπως θέλουμε, ούτε όπως λογαριάζουμε. Αλλά όπως αρέσει στο Θεό, όπως θέλει ο Θεός και όπως υπολογίζει ο Θεός. Εάν λοιπόν συγχωρήσει ο Κύριος, παρόλο που εγώ θέλω πάρα πολύ να έλθω και να περάσω το χειμώνα μου μαζί σας, ίσως θα καταφέρω αν το θέλει ο Θεός. Γιατί εδώ πρέπει να μείνω. Και εδώ τώρα για το τώρα έχει πρόγραμμα. Τουλάχιστον μέχρι την Πεντηκοστή. Γιατί ο Κύριος έχει ανοίξει θύρα μεγάλη και ενεργητική. Και επειδή είναι μεγάλη και ενεργητική, είναι πολύ ενάντη. Εάν είναι η θύρα που έχει ανοίξει μικρή, δεν θα έχει ενάντιους. Κανέναν. Αν η θύρα που έχει ανοίξει ο Θεός είναι μεγάλη, όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο πολύ ενάντη θα είναι. Αλλά αυτό δεν τον ενοχλεί, ούτε τον φοβίζει. Παρόλο που εκεί στην Έφεσο, γιατί από την Έφεσο γράφει και εδώ φαίνεται ότι είναι στην Έφεσο, εκεί στην Έφεσο πέρασε και τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία που ομολόγησε ο ίδιος αργότερα στην Εκκλησία των Κορινθίων μέσα από τη Δευτέρα Επιστολή, ότι απελπίστημεν και του ζήν. Τόσο μεγάλη ήταν η θλίψη μας. Αλλά ο Θεός μας ελευθέρωσε. Δέκα εδάφιο. Τώρα θα αναφερθεί στον Τιμόθεο. Άλλα ωραία πράγματα θα μας δείξει ο Θεός. Και αν έλθει ο Τιμόθεος, δεν ξέρω αν έλθει, πόσο μ' αρέσει αυτό. Εάν έλθει ο Τιμόθεος, που δεν ξέρω αν έλθει, γιατί, γιατί και αυτόν τον οδηγεί ο Θεός, δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει, δεν θα του πω εγώ πού θα πάει, δεν έχω εγώ καμία οδηγία, καμία εξουσία να δίνω διαταγές. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο και εσύ θα πας εκεί και εσύ θα πας εδώ. Εάν έλθει ο Τιμόθεος, εσείς προσέξτε να είναι άφοβος μεταξύ σας. Ήταν νέος, συνεσταλμένος. Δεν είχε μεγάλη εμπειρία. Μπορεί να ήταν και ο χαρακτήρας του τέτοιος. Γι' αυτό φροντίζει ώστε οι αδελφοί στην Κόρινθο να τον περιμένουν με μεγάλη φροντίδα και ευγένεια και λεπτότητα. Και ιδιαιτέρως, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται όπως και εγώ, σύντουλοι είμαστε. Μα εσύ είσαι ο Απόστολος Παύλος που έχεις κάνει. Ο Τιμόθεος δεν είναι νεαρός, σύντουλοι είμαστε. Ό,τι έργο κάνω εγώ, κάνει και αυτός. Εάν τον οδηγήσει ο Θεός να έλθει πριν από μένα, προσέξτε να τον φροντίσετε, γιατί είναι απαλός και τρυφερός, είναι αδύναμος, είναι νεαρός. Κανένας να μην τον εξουθενήσει. Αντιθέτως, προπέμψατε αυτόν εν ειρήνη για να έλθει και αυτός προς εμέ, διότι προσμένω εγώ αυτόν με τα πολλών αδελφών. Τον περιμένω. Δεν ξέρω αν θα έρθει, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω πού θα πάει. Εσείς όμως φροντίστε τον, ιδιαιτέρως γιατί είναι νέος, απαλός και τρυφερός και εύκολα πληγώνεται, εύκολα γρατζουνιέται. Προσέξτε τον, με αγάπη να τον υποδεχτείτε. Μην τον εξουθενήσετε επειδή είναι νέος. Θα τολμούσα εγώ να πω, μην τον ζηλέψετε επειδή είναι νέος, μην τον περιφρονήσετε επειδή είναι νέος. Το έργο του Κυρίου εργάζεται και αυτός όπως και εγώ, λέει ο Παύλος, και κάνει ίδιον τον εαυτό του με τον Τιμόθεο, γιατί είναι ίδιος είναι. Δηλαδή στον Παύλο ο Θεός έχει δώσει ένα μεγάλο τρακτέρ να οργώσει 150 στρέμματα. Στον Τιμόθεο, παραδείγματος χάρη λέω, του έχει δώσει ένα σκαλιστήρι να σκάψει έναν κήπο. Από τον Απόστολο Παύλο θέλει τα 100 στρέμματα να τα φτιάξει,
και από τον Τιμόθεο θέλει το μικρό κυπάκι με το σκαλιστήρι να το φτιάξει. Ίδιους τους θεωρεί. Γι' αυτό και ο μισθός δεν είναι με βάση την ποσότητα, είναι με βάση τον κόπο. Πόσο κουράστηκες, την επιμέλεια, με βάση την επιμέλεια, πόσο επιμελής ήσουν. Με βάση το χρόνο που διέθεσες, πόσο εργάστηκες. Γι' αυτό δεν τον καλοπιάνει, ούτε τον υψώνει, λέγοντας ότι το ίδιο έργο κάνουμε. Το ίδιο έργο κάνουμε αυτό που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ό,τι μας έχει εμπιστευτεί στον καθέναν. Σε έναν ο Θεός έχει δώσει μια οικογένεια με 10 παιδιά, σε άλλον έχει δώσει ο Θεός μια οικογένεια με ένα παιδί. Πώς φροντίζεις τα παιδιά τα 10 και πώς φροντίζεις το παιδί το 1. Ανάλογα με τον κόπο σου, με την επιμέλειά σου στα πνευματικά και με το χρόνο που διαθέτεις, ιδιαίτερα οι γυναίκες οι οποίες θα σωθούν δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωση τα τέκνα τους στην πίστη, ανάλογα με το χρόνο, με την επιμέλεια και τον κόπο που ασχολείσαι γι' αυτά. Αν το παιδάκι σου το έχεις για να καμαρώνεις, είναι άλλη ιστορία. Αν το παιδάκι σου το έχεις για να το φροντίζεις με παιδεία και νουθεσία Κυρίου για να πάει στον ουρανό, είναι αυτό που ευαρεστεί το Θεό. Και εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί, είναι την καρδιά μας να φροντίζουμε. Τελευταία έλαβα ένα πολύ ωραίο μάθημα από τον εγγονό μου, ο οποίος έρχεται και μου λέει, τον στείλαν οι γονείς του για να τον ξεφορτωθούν με την καλή έννοια, «Παππού, θα μου πάρεις μια στολή για τις αποκριές». Επίτες το στείλανε σε μένα. Τον κοιτάω καλά-καλά. Του λέω να προσευχηθείς και ό,τι σου πει ο Θεός, πες μου να το κάνουμε. Μου λέει εντάξει. Πάει λοιπόν και προσεύχεται. Μετά από 2-3 μέρες έρχεται. Μου λέει «Παππού, προσευχήθηκα». Και τι σου πω, Κύριος, ακούτε. Μου είπε «Ό,τι θέλεις κάνε, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει αυτό». Λέω «Έτσι μιλάει ο Θεός, παιδί μου». Έτσι ακριβώς μιλάει ο Θεός. Μας αφήνει να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά μας λέει τι τον ευαρεστεί, τι του αρέσει. Του λέω «Και εσύ τι θα κάνεις?» Αποφάσισα, μου λέει, να την αγοράσω. Να πάρει ευχή, να πάρει ευχή. Κοιτάξτε όμως, αυτό είναι ο άνθρωπος. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πρέπει να νικήσει τον κόσμο τώρα αυτός. Πρέπει να νικήσει τον κόσμο. Ο κόσμος γι' αυτό είναι το σχολείο. Για μας ο κόσμος είναι έξω η ζωή, η οποία θέλει, μας προσφέρει, μας ζητάει, μας δελεάζει. Και έρχεται ο Θεός και μας λέει, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά ένα να σου πω ότι μ' αρέσει εμένα. Όταν λοιπόν μου το είπε αυτό, του λέω εντάξει, αλλά θα κάνουμε μια άλλη συμφωνία. Μου λέει τι, θα πας να το σκεφτείς. Θα πας να το σκεφτείς ξανά. Εντάξει, μου λέει, νυπάκου παιδί, καλό παιδί. Έχουν τώρα μπαλμασκέ πάρτι στο σχολείο. Καλά τα πά, ελπίζω. Λοιπόν, έρχεται σήμερα. Μου λέει, παππού, το σκέφτηκα. Λέω, τι σκέφτηκες, παιδί μου? Μου λέει, θα αγοράσω, να μου αγοράσεις. Λέω, το σκέφτηκες καλά? Μου λέει, το σκέφτηκα πολύ καλά. Του λέω, έλα, σου διαβάσω κάτι. Για άκου τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, του λέω. Ό,τι ζητώμεν θα λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Λέω, κατάλαβες? Όχι, μου λέει. Έλα να σου εξηγήσω. Εάν κάνεις αυτά που αρέσουν στο Θεό και φυλάτεις τις εντολές Του, ό,τι ζητάς θα στο δίνει ο Θεός. Άρα να το σκεφτείς έτσι τώρα. Θα σκεφτείς ή θα κάνεις αυτό που σ' αρέσει ή από εδώ και στο εξής και πάντα, ό,τι ζητάς από το Θεό θα στο δίνει, γιατί φυλάς τις εντολές Του και πράττεις τα αρεστά ενώπιον αυτού. Το κατάλαβες? Μου λέει, το κατάλαβα. Θυμάσαι, του λέω, που είμαστε εκεί και είχες χάσει αυτό και προσευχήθηκες και στο έδωσε? Μου λέει, θυμάμαι. Θυμάσαι που είχε πιάσει φωτιά και προσευχήθηκες και έσβησε τη φωτιά? Μου λέει, θυμάμαι. Θυμάσαι και του είπα 2-3 πράγματα? Θυμάμαι, μου λέει. Άρα λέω, τώρα τι αποφασίζεις? Να αγοράσω.
έπαιξα. Αυτοί είμαστε, ξέρετε ποιον έβλεπα εγώ στον Κωνσταντίνο, τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου έβλεπα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά τον εαυτό μου. Μη σας πω ότι και εσάς σας έβλεπα. Ξέρετε πόσες φορές σας έβλεπα. Μη το κάνεις αυτό. Και πήγα στον Κύριο και του λέω, Κύριε δεν μ' ακούνε. Και μου λέει ο Κύριος, γιατί εμένα μ' ακούνε. Το ξανασκέφτομαι, προσεύχομαι, λέω τι να κάνω τώρα, έμπλεξα, τι να κάνω. Του λέω εντάξει, αλλά θα με αφήσει να προσευχηθώ κι εγώ. Μου λέει δεν έχεις προσευχηθεί. Μου λέω όχι. Καλά μου λέει, προσευχή σου. Τώρα περιμένω. Περιμένει τι θα του πω, αν και του είπα. Δεν θα πάρει. Αλήθεια. Λοιπόν, τον φωνάζω. Τι θα κάνει τώρα. Του λέω εντάξει, του λέω Κωνσταντίνε, προσευχήθηκα. Μου λέει τι προσευχήθηκες. Λέω πόσο κάνει η στολή, μου λέει 21 και 59. Λέω πάρε 25, αλλά εγώ σου λέω να μην αγοράσεις. Εγώ σου δίνω να μπορείς να αγοράσεις, αλλά σου προτρέπω να μην αγοράσεις, γιατί θα βρεις τον πελάσο από το Θεό. Δεν θα σ' ακούει. Τα πήρε τα 25, έφυγε και φεύγοντας μου λέει εγώ θα αγοράσω. Του λέω από μένα εγώ δεν έχω ευθύνη. Σου λέω να μην αγοράσεις. Και τώρα μου λέει η Άννα, μου κάνει έτσι, μου λέει αποφάσισε να μην αγοράσεις τελικά. Δόξα στο Θεό. Και λέω είδατε πόσο παιδεύτηκα. Βέβαια το ευχαριστήθηκα. Αλλά έτσι παιδεύεται και ο Χριστός και να σας πω κάτι, το ευχαριστιέται. Το ευχαριστιέται όταν στο τέλος κάνουμε το θέλημά του. Ήταν ένα από τα ωραιότερα μαθήματα που έχω ζήσει στη χριστιανική μου ζωή. Από τα ωραιότερα μαθήματα. Γι' αυτό είχα πει, αν το φέρει ο Θεός θα σας το πω. Είναι η καρδιά. Η καρδιά του ανθρώπου που δεν υποτάσσεται. Και ψάχνει τρόπους ο Θεός. Πρώτο βήμα, δεύτερο βήμα, τρίτο βήμα. Να μας κάνει να καταλάβουμε για να κάνουμε το θέλημά του, ώστε να μας ευλογήσει. Δόξα να έχει ο Θεός. Αυτό να το θυμόμαστε, εγώ θα το θυμάμαι βέβαια σε όλη μου τη ζωή αυτό. Αλλά να το θυμόμαστε, γιατί η καρδιά μας, γι' αυτό αδερφοί λέει η Γραφή, η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Γιατί δεν νικέται εύκολα. Δεν καταβάλλεται. Πόσες φορές λέω, δεν μ' άκουσαν τα παιδιά. Δεν μ' άκουσε αυτός. Πήγα, Κύριε, δεν μ' ακούνε. Και ήταν φοβερό, γιατί εμένα μ' ακούνε. Φοβερό αδερφοί. Έτσι είμαστε. Αλλά ο Θεός να μας δίνει χάρη. Βέβαια έχει τόσο υπομονή ο Θεός. Μα τόσο υπομονή. Τόσο πολύ προσπαθεί. Τόσο πολύ αγωνίζεται. Για να μας κάνει να περπατάμε στο θέλημά του. Να πράττουμε τα ευάρεστα. Ο Τιμόθεος λοιπόν ήταν ένας ευαίσθητος νέος. Για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος ούτε διαταγή του δίνε. Θα πας εκεί, δεν θα πας. Αν έλθει, όποτε έλθει, εσείς φροντίστε να τον υποδεχτείτε με πολύ αγάπη. Περί δε του αδελφού του Απολλώ, παρακάλεσε αυτόν πάρα πολύ να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών. Ακούτε, το ξαναδιαβάζω. Περί δε του αδελφού Απολλώ, παρεκάλεσε αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να έλθει. Μα δεν έχει εξουσία ο Παύλος να διατάξει τον Απολλό να πάει. Καμία εξουσία. Καμία αδελφή όταν πρόκειται για οδηγία Πνεύματος Αγίου. Ποτέ μη λες σε κανέναν, σε κάποιον τι να κάνει. Ποτέ. Ποτέ μη το πούμε αυτό. Μόνο να προσευχόμαστε. Τον παρεκάλεσα να έρθει προς εσάς. Γιατί και εγώ θέλω να έρθω, σας αγαπάω, να είναι μαζί σας. Αλλά αυτός δεν ήθελε με κανένα τρόπο. Τι ήταν, ξεροκέφαλος, αρβανίτης? Όχι. Ήτανε πιστός. Πιστός ήτανε. Και δεν περίμενε οδηγία Θεού από τον Παύλο, αλλά είχε οδηγία Θεού από τον Χριστό. Με κανένα τρόπο δεν ήθελε να έρθει. Γιατί δεν τους αγάπαγε? Αλίμονό μας. Αλίμονό μας αν ο Απολλός δεν αγάπαγε την εκκλησία των Κορινθίων.
αλλά δεν περπατάει με εντολή και διαταγή του Παύλου. Περπατάει με εντολή και διαταγή του Χριστού. Το μόνο άνθρωπο που έχω δικαίωμα να διατάξω είναι η γυναίκα μου, το ξέρετε. Και αυτή με μεγάλη προσοχή. Μην την βάλω σε δεσμά. Η μόνη που έχει υποχρέωση να μ' ακούει είναι η γυναίκα μου. Αλλά δεν θέλω να μ' ακούει επειδή το λέει ο Λόγος του Θεού. Θέλω να κερδίζω την υπακοή της και το σεβασμό της. Όπως θέλει και ο Θεός. Είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά εμένα μ' αρέσει αυτό. Και τα παιδιά μας το ίδιο. Πείθεστε, λέει, και υπακούετε στους προϊστώτες σας. Δεν λέει στους προϊστώτες, διατάζετε. Δίνετε εντολές και κάντε ό,τι θέλετε. Αντιθέτως, τι λέει, μην κατεξουσιάζετε την κληρονομία του Θεού. Στον άντρα δεν λέει καταπίεζε και διέταζε και κάνε, να κάνει ό,τι θέλει σε εσύ η γυναίκα σου. Στη γυναίκα λέει να υποτάσσεται στον άντρα της. Και στον άντρα τι λέει, να αγαπάς τη γυναίκα σου. Όχι να τη διατάζεις, να την αγαπάς. Έχει σημασία πού απευθύνονται οι διαταγές. Οι διαταγές δεν απευθύνονται στο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά στο να αγαπάμε και να υπακούμε και να υπηρετούμε. Όσο λοιπόν για τον Απολλό, πολλές φορές τον παρακάλεσα να έρθει προς εσάς και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να έρθει τώρα. Θα έλθει όμως όταν ευκαιρίσει. Τι σημαίνει αυτό, όταν τον οδηγήσει ο Θεός. Θα έλθει. Γιατί και αυτό σας αγαπάει, αλλά όταν τον οδηγήσει ο Θεός. Γι' αυτό εσείς όλοι τώρα αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, εντολές. Μην κοιμόσαστε, μην σας πιάσει ο ύπνος μέσα στις μέρημνες, μέσα στις επιθυμίες, μέσα στις αγωνίες, μέσα στους φόβους. Γιατί ο διάβολος θέλει να μας κοιμήσει. Βάζοντας, θυμάστε τι έκανε στους Ισραηλίτες ο Φαραώ. Βάλει τους πιο πολύ δουλειά. Τους κοιμήσει. Ο διάβολος θέλει να μας κοιμήσει, ο Χριστός θέλει να είμαστε άγρυπνοι. Και πώς θα είμαι άγρυπνος? Μέσα από το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να είμαι άγρυπνος. Κανένας άλλος τρόπος δεν υπάρχει να είμαι άγρυπνος. Άγρυπνος θα είμαι μόνο όταν εκζητώ τον Κύριο. Όταν προσέχω να δω που το πάει ο Θεός. Να δω τι θέλει ο Θεός. Να προχωρήσω όταν θέλει ο Θεός. Να σταματήσω όταν θέλει ο Θεός. Να πράττω τα ευάρεστα ενώπιον Του και να φυλάτω τις εντολές Του. Ώστε ό,τι αν ζητάω από τον Κύριο, ο Θεός να μου χαρίζει. Ό,τι και να ζητάω. Εάν όμως αποφασίζω μόνος μου για τον εαυτό μου, πολύ δε χειρότερα και για τους άλλους, τα διέξοδα είναι μπροστά. Τυφλός, αν οδηγεί τυφλό, αμφότεροι θα πέσουν σε λάκκο. Σε βόθρο μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού. Αν τυφλός οδηγεί τυφλό. Και είμαστε τυφλοί. Εάν δεν έρθει ο Θεός να μας αποκαλύψει και να μας δώσει όραση δική Του. Αγρυπνείτε. Στέκεστε εν την πίστη, μην χάσετε την πίστη σας. Και πώς χάνω την πίστη μου? Με σκέψεις, με φόβους, με αγωνίες. Ω, με βάρη, παν βάρος. Απορρίψατε εσάς και αφήστε το στο Θεό. Γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Εάν υπάρχει αυτή η εντολή ότι ο Θεός φροντίζει για σένα, αν υπάρχει αυτή η εντολή, παιδί μου, εγώ φροντίζω για σένα, τι ανάγκη στενοχώριας, φόβου και αγωνίας να έχω? Βεβαίως θα έχω ανάγκη να ρωτήσω τι πρέπει να κάνω. Ο Δαβίδ λέει, ήρθε ο εχθρός, να πάω Κύριε, να μην πάω? Πήγαινε, του λέει, πήγαινε και θα τους παραδώσω στα χέρια σου. Ξανάρχεται, Κύριε να πάω? Όχι, τώρα μην πας, τώρα κρύψου, και θα σου πω εγώ πότε θα πας για να τους παραδώσω στα χέρια τους, στα χέρια σου. Ρωτάμε, εξητούμε, θέλουμε να μάθουμε.
Βλέπουμε να έρχεται ο εχθρός, ήρθαν οι Φιλιστέοι, τι θα κάνουμε τώρα. Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Όταν γύρισε στη Σικλάγο ο Δαβίδ, οι Αμαλικίτες είχαν κλέψει τα υπάρχοντά τους όλα και τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Και όλοι κλαίγανε και θέλανε να θανατώσουν τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ αφού έκλαψε, ενδυναμωθείς εν Κυρίω, πήγε και προσευχήθηκε. Κύριε, να τους κυνηγήσω, θα τους πιάσω. Πού να τους κυνηγήσεις, παιδί μου? Ξέρω εγώ να τους κυνηγήσω, θα τους πιάσω. Μα σε όλη την περιοχή δεν ξέρεις που έχουν πάει. Έρημος τόπος είναι. Να τους κυνηγήσω, θα τους πιάσω. Και τι είπε ο Κύριος? Κυνήγησέ τους. Και εξάπαντος θα τους πιάσεις. Και βγήκε στην έρημο χωρίς να ξέρει που θα πάει. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Έτρεχε. Και ενώ έτρεχε, μπροστά του βρέθηκε ένας δούλος Αιγύπτιος. Δούλος των Αμαλικιτών. Ετοιμοθάνατος, τρεις μέρες νηστικός, διψασμένος. Ετοιμοθάνατος. Τον παίρνει, τον περιποιείται. Αυτή είναι τα σπλάχνα. Και μόλις ζωντάνεψε ο Αμαλικίτης, ο Αιγύπτιος, του λέει: ποιος είσαι εσύ? Είμαι δούλος του Αμαλικίτων. Τι λες, παιδί μου? Ξέρεις που έχουν πάει? Βέβαια ξέρω που έχουν πάει. Κοιτάξτε πώς τον οδήγησε ο Θεός. Λέει: μπορείς να μας πας εκεί? Βέβαια μπορώ να σας πάω. Αλλά με παραδώσεις. Τι να σε παραδώσω? Πήγε, ελευθέρωσε τις γυναίκες τους, ελευθέρωσαν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα υπάρχοντά τους, πήρανε και όλα τα λάφυρα και επέστρεψαν θριαβευτές. Δεν θα κλαίμε, θα ανδριζόμεθα και θα μένουμε στην πίστη με ανδρεία, με γενναιότητα, όχι δική μας. Με γενναιότητα, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Και με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Αλλά ιδιαιτέρως, όπως ο Δαβίδ, όλα τα έργα σας να γίνονται εν αγάπη. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό και είναι και το μήνυμα σήμερα. Εάν τα έργα σου έχουν αγάπη, Θεός θα είναι εξάπαντος μαζί σου. Αλλά αγάπη, αυτή είναι η αγάπη. Να φυλάτω με τα σεντολά σε εκείνο. Δεν είναι συναστηματική αγάπη, τον καημένο, τι θα τον κάνω και οχ, οχ, οχ και βαχ, βαχ, βαχ. Όχι έτσι. Η αγάπη είναι να εκτελούμε τις εντολές του Κυρίου. Όχι να λυπόμαστε, αλλά να εκτελούμε. Όχι να τεμπελιάζουμε, να εκτελούμε. Να ψάχνουμε σε κάθε περίπτωση. Τι άραγε, τι θέλει ο Θεός σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκα να κάνω, που βρίσκομαι να κάνω, τι θέλει ο Θεός, και να ψάχνω και θα βρω. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Δεν λέει αιτείτε και θέλετε ευρύ, ζητείτε, εξητείτε και θα βρείτε. Κρούετε. Σε ποιον? Στον Κύριο. Χτυπάω την πόρτα, Κύριε άνοιξέ μου. Κρούεται και θα σας ανοιχθεί. Αυτός που δεν αιτεί, αυτός που δεν ζητεί και αυτός που δεν χτυπάει, ούτε θα του δοθεί, ούτε θα βρίσκει, ούτε θα του ανοίγεται. Τι θα πει αιτείτε, ζητείτε και κρούετε? Εξητήστε τον Κύριο. Για όλα. Για όλα. Μόνο αυτός ξέρει να σε οδηγήσει, να σου αποκαλύψει, να σου φανερώσει και να σου χαρίσει και να σε ευλογήσει τελικά. Πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ αδελφοί, για την οικία του Στεφανά ξέρετε ότι είναι απαρχής της Αχαΐας και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στη διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους θειούς τους και εις πάντα το συνεργούντα και κοπιώντα. Όταν βλέπεις άνθρωπο που κοπιάζει στο έργο του Θεού. Στο έργο του Θεού, όχι έτσι πως το έχει φανταστεί αυτός. Έτσι πως το έχει καταλάβει αυτός. Δεν είναι να εργαζόμαστε για τον Κύριο, είναι να μας χρησιμοποιεί ο Κύριος στο έργο Του, που σημαίνει βλέπω αποτελέσματα. Βλέπω τη χάρη του Θεού, βλέπω τη δόξα του Θεού. Όταν βλέπεις άνθρωπο που κουράζεται, κοπιάζει, ο Κύριος τον έσωσε, τον χρησιμοποιεί, αυτό να υπακούς. Σε τι να υπακούς? Σε ό,τι σου πει. Βόηθησέ τον, προστάτευσέ τον, φρόντισέ τον.
ταπεινώσει μπροστά του. Θα σου γίνει καλό. Πάντα θα σου γίνεται καλό. Χαίρονται δια την έλευση του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλευσή σας αυτοί ανεπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το δικό μου πνεύμα και το δικό σας, τιμάτε λοιπόν τους θειούς τους. Ποιους να τιμάμε? Τους γονείς μας, ναι, αλλά όχι μόνο. Αυτούς οι οποίοι έκαναν τη δουλειά αντί για σας και ανέπαυσαν το πνεύμα του Παύλου, το πνεύμα του Χριστού και σας. Ποιοι έκαναν τη δουλειά και αναπαύεστε εσείς? Καθάρισαν την εκκλησία, σκούπισαν, φρόντισαν, τακτοποίησαν τα υμνολόγια, τακτοποίησαν τα μαξιλαράκια και εμείς ήρθαμε και καθόμαστε. Ήρθαμε και καθόμαστε. Ναι, αλλά δεν γίνανε από μόνα τους. Δεν τα έκανε ο Θεός. Να τιμάτε αυτούς που κοπιάζουν για την ανάπαυσή σας. Να τιμάτε τις γυναίκες σας που κοπιάζουν για το φαγητό σας και το φαγητό των παιδιών. Να τιμάτε τον άντρα σας που κοπιάζει για να φέρει χρήματα στην οικογένεια. Να τιμάτε αυτούς που κοπιάζουν για σας, που σας υπηρετούν, τους πρεσβύτερους, που επιμελούνται καλώς, γιατί υπάρχουν και πρεσβύτεροι που επιμελούνται κακώς, τους καλώς εργαζομένους, προϊσταμένους πρεσβύτερους να τιμάτε με διπλάσια τιμή, με διπλάσια μερίδα τιμής. Αυτούς λοιπόν που καπιάζουν για μας, που πλένουνε, που καθαρίζουνε, που σκουπίζουνε, που έρχονται 3 ώρες πιο μπροστά από ό,τι έρχεστε εσείς, τους μαγειρεύουνε, αυτούς που κοπιάζουνε για να ξεκουραζόμαστε εμείς, αυτούς οφείλουμε να τους τιμάμε. Όποιος και να είναι αυτός στο σπίτι μας, τη μάνα σου, αδερφέ, αδερφή, πρέπει να την τιμάς. Κουράστηκε να σε μεγαλώσει και ο πατέρας σου. Γι' αυτό να τιμάτε τους γονείς σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτοί κοπίασαν και εσείς ξεκουραζόσασταν. Όποιος λοιπόν κοπιάζει για μας, οφείλουμε να τον τιμούμε. Εάν δε κοπιάζει και στο Λόγο του Θεού, με διπλάσια μερίδα τιμής να τον τιμάμε. Γιατί θα σου γίνει καλό. Γιατί το κάνεις επί το λόγο του Κυρίου. Δεν το κάνεις κολακεύοντας ανθρώπους. Αλίμονα, αν το κάνουμε έτσι τα χάσαμε όλα. Αν το κάνουμε με προσωποληψία ή κολακία, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Αν το κάνουμε επί το λόγο του Κυρίου, έχουμε την ευλογία του Θεού. Σας ασπάζονται οι εκκλησίες της Ασίας. Σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω Ακύλας και η Πρίσκυλα με τις κατοίκων αυτών εκκλησίας. Σας ασπάζονται και οι αδελφοί πάντες, ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Αυτός ο χαιρετισμός είναι χαιρετισμός αγάπης. Ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη είναι ενώνει τις εκκλησίες. Οι εκκλησίες, λέει, είχαν ειρήνη και επληθύνοντο με τη χάρη και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ο ασπασμός γράφει με τη χείρα μου, και δεν έγραφε επειδή δεν έβλεπε καλά, παρά μόνο έγραφε τα τελευταία, και λέει κάτι, αδερφοί, που είναι πολύ σημαντικό. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού, να είναι ανάθεμα. Καταλάβατε? Όταν κάποιος πει άσε με τον Χριστό και δεν τον αγαπάει, φύγε. Μην τον βάζεις σπίτι σου, θα έχεις ανάθεμα στο σπίτι σου. Όποιος ομολογεί ότι δεν αγαπάει τον Ιησού Χριστόν, τον βλαστημάει, τον βρίζει, τον κακολογεί, πρόσεχε, είναι ανάθεμα. Ξέρεις τι θα πει ανάθεμα? Ο Θεός να φυλάει. Δέλυγμα. Δεν αγαπάει τον Χριστό, απομακρύνσου. Απομακρύνσου, μα είναι πολύ καλός φίλος μου, απομακρύνσου. Είναι και αφεντικό που εξαρτώμαι από αυτόν, απομακρύνσου. Όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό είναι ανάθεμα.
Μην έχεις πολλά πολλά μαζί του. Μην γίνεις συγκοινωνός αλλοτρίων αμαρτημάτων. Δεν λέω όποιος δεν πιστεύει. Άλλο αυτό. Εδώ μιλάμε για αυτόν που δεν τον θέλει, δεν τον χωνεύει, τον μισεί τον Χριστό. Τον συχαίνεται τον Χριστό. Ο Θεός να μας φυλάει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται να κάνει κρίση. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών είναι η ευχή που πάντοτε έδινε. Ήξερε πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος πόσο σοβαρό γεγονός είναι η χάρη στη ζωή του ανθρώπου και λέει και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Σας αγαπάω όλους, σας στέλνω την αγάπη μου και δεν λέει λόγια, φυλάκια, έτσι για να το πούμε. Η αγάπη μου με όλους σας, αλλά μέσα στο Χριστό Ιησού. Αγάπη αληθινή, αγάπη εν Χριστώ, αγάπη ειλικρινή, την οποία μεταφέρει σε όλους με τα πάντων ημών, χωρίς καμία εξαίρεση. Χωρίς καμία εξαίρεση. Και καλό είναι να εξετάζουμε την καρδιά μας αυτό. Μπαίνουμε στην εκκλησία αυτή. Τους αγαπάω όλους για να είναι η χάρη του Χριστού μαζί μου. Όλους, 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 και εκείνον τον στριμμένο και εκείνον τον άτακτο και εκείνον που με κατηγόρησε και αυτόν που με έβρισε και με αδίκησε, όλους, όλους, όλους. Αυτό είναι η καρδιά η καθαρή, όλους. Μπαίνω σε μια εκκλησία, οποιαδήποτε εκκλησία, σκέφτομαι στην προσευχή μου την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Τους αγαπάω όλους. Για την ανάγκη να προσευχόμαστε, για τις εκκλησίες, για τους αδελφούς, είναι κάτι που αρέσει στο Θεό. Είναι κάτι που σου δίνει ανταπόδοση ο Θεός. Αλλά πριν αποφασίσουμε εάν προσευχόμαστε για αυτή την εκκλησία, για αυτή την οικογένεια, για αυτήν εδώ, για οτιδήποτε, πρώτα τους αγαπάω όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Αν βρω ένα-δυο που δεν τους αγαπάω πολύ, θα ξεκινήσω από αυτούς για να τους αγαπήσω, προσευχόμενος για αυτούς, να διορθώσει ο Θεός την καρδιά μου, να τους αγαπήσουμε όλους για να είναι η αγάπη του Θεού επάνω μας πάντοτε. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει.